Τώρα, Μαρία, τι γίνεται στα νοσοκομεία της πόλης? Τσουνάμι εισαγωγόνακι. Δεν υπάρχουν άλλες λέξεις. Καθημερινά οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι προσελεύσεις και οι εισαγωγές είναι πάρα πολλές. Η εφημερία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μάλιστα ξεκίνησε με 19 ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι και 25 κλίνες ήταν κατηλημένες στο Παπαγεωργίου. Και μάλιστα είχαμε και 11 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Γενικότερα η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή στα νοσοκομεία. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για μια δράση σε σχέση με τον εμβολιασμό που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, θα γιορτάσουμε την Black Friday και εδώ. Mm. Και έτσι, Black Friday με δράση Θεσσαλονίκης και η τέταρτη. Για πες. Ναι, ακριβώς. Προφανώς σκέφτηκαν ότι θα έχει αρκετό κόσμο στην αγορά. Έτσι, στην πλατεία Αριστοτέλους, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την τέταρτη ΥΠΕ θα μπορούν να εμβολιάζουν τον κόσμο που επιθυμεί και με την πρώτη και με την τρίτη δόση από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω, στην πλατεία Αριστοτέλους. Ακόμα και έτσι, καλά πολύ είναι, δύσκολη παιδιά. Κατάσταση. 19 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι εκτός εντατικής στη Θεσσαλονίκη. Εχθές είχαμε, παιδιά, 70.733. Έτσι ξεκίνησε η εφημερία. Έτσι ξεκίνησε η εφημερία. Εχθές είχαμε 70.733.